Η τέχνη στην Ελλάδα από τον 7ο έως τον 5ο αιώνα π.Χ. θα μας απασχολήσει στα επόμενα επεισόδια. Θα σε κάνω να θαυμάσεις και να κατανοήσεις την διαχρονικότητά της. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή σχετικός με τις τέχνες, πάντα κοντά σας, Δευτέρα με Τρίτη, από το κανάλι 7 Arts. Βρείτε μας στο φατσοβιβλίο, στο στιγμιαίο τηλεγράφημα και στο θητίβισμα. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν έχεις κάνει ακόμα εγγραφή, κάτι τώρα, πάτα για το καμπανάκι. Στα γόνιμα χρόνια του 7ου αιώνα π.Χ. βρίσκονται οι αρχές που γέννησαν την ελληνική πλαστική και αρχιτεκτονική και γενικότερα οι αρχές που γέννησαν πολλές μορφές των τεχνών. Η τέχνη αυτού του αιώνα ονομάστηκε Ανατολίζουσα, εξαιτίας της επίδρασης που άσκησαν σε αυτήν η Ανατολή και η Αίγυπτος. Το αποτέλεσμα ήταν η μείωση των γεωμετρικών σχημάτων στην αγκιογραφία, η αντικατάσταση των γωνιωδών και ευθύγραμμων σχημάτων από καμπύλες και η επικράτηση μυθολογικών θεμάτων όπως λιονταριών, σφυγγών, γρυπών καθώς και άλλων φυτικών διακοσμητικών στοιχείων από την τέχνη της Ανατολής. Ο μετασχηματισμός των ξένων αυτών διακοσμητικών στοιχείων από την ελληνική τέχνη για τους δικούς της σκοπούς ονομάζεται εξελληνισμός. Παρόλες τις επιδράσεις που δέχτηκε από άλλους πολιτισμούς, η ελληνική τέχνη έθεσε τις δικές της αρχές, γεγονός που την ξεχωρίζει από την τέχνη των άλλων λαών. Λίγο πριν από τα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ. άρχισε η παραγωγή των μεγάλων έργων. Στην αρχιτεκτονική, οι ξύλινοι ναοί αντικαταστάθηκαν με λίθινους, ενώ η αγκιογραφία άντλησε τα θέματα της από τη μυθολογία. Η αρχιτεκτονική των ναών και ο διάκοσμός τους θα μας απασχολήσουν σε επόμενο επεισόδιο της σειράς. Με την ανάπτυξη των πόλεων αναζητήθηκαν νέες μορφές και τρόποι στην τέχνη, γεγονός που παρήχε υλική άνεση και ασφάλεια στους ανθρώπους και διάθεση προσωπικής προβολής. Έτσι λοιπόν, οι ανώνυμοι τεχνίτες απέκτησαν συνείδηση της προσωπικότητάς τους και άρχισαν να υπογράφουν τα έργα τους, και τα γλυπτά και τα κεραμικά. Οι κούροι και οι κόρες εμφανίζονται στο δεύτερο μισό του 7ου αιώνα π.Χ. Όπως και τα άλλα γλυπτά της αρχαϊκής εποχής, οι κούροι και οι κόρες είναι αγάλματα, δηλαδή αφιερώματα σε ένα θεό, ο οποίος με την προσφορά αγάλεται. Οι κόρες ήταν κατά κύριο λόγο αφιερώματα στα ιερά γυναικείων θεοτήτων. Το πρότυπο που ακολουθούν είναι αυτό μιας νέας γυναίκας όρθιας σε μετοπική στάση, ντυμένης με πλούσια ενδύματα και κοσμήματα, με περίτεχνα χτενισμένα μαλλιά, η οποία το ένα χέρι άλλοτε είναι λυγισμένο και ακουμπισμένο μπροστά στο στήθος και άλλοτε λυγισμένο στον αγκώνα και προτεταμένο μπροστά να κρατάει μία προσφορά. Οι κόρες είναι πάντοτε ντυμένες, ενώ οι κούροι εμφανίζονται γυμνοί. Οι κούροι ήταν κυρίως επιτύμπια μνημεία που αντικατέστησαν τις στήλες καθώς και τους ταφικούς αμφορείς και κρατήρες της γεωμετρικής περίοδου. Ήταν γλυπτά της αρχαϊκής περίοδου από μάρμαρο, τα οποία στόλιζαν τάφους νέων ανδρών που έχασαν ηρωικά την ζωή τους στο πεδίο της μάχης, χωρίς όμως να είναι πορτρέτο του νεκρού. Το πρότυπο είναι εκείνο της ιδεώδους ανδρικής μορφής της εποχής, του Ρωμαλαίου πολεμιστή. Γενικό χαρακτηριστικό των κούρων είναι η στατικότητα. Το κυριότερο κέντρο κεραμικής, αγκιοπλαστικής και αγκιογραφίας ήταν η Κόρινθος, που κατέκτησε τις αγορές της Δύσης και της Ανατολής, ιδιαίτερα μετά το 750 π.Χ., όταν οι Έλληνες δημιούργησαν αποικίες σε όλο το χώρο της Μεσογείου και του Εύξηνου Πόντου. Η έντονη αγοραστική ζήτηση οδήγησε τους τεχνίτες σε καινούργιους εκφραστικούς τρόπους. Η αρχαία παράδοση, όπως μας τη διασώζει ο Πλίνιος στο βιβλίο του Φυσική Ιστορία, θεωρεί την Κόρινθο ως γενέτειρα της ελληνικής ζωγραφικής. Τι βλέπουμε εδώ? Εδώ βλέπουμε ένα πρωτοατικό λουτροφόρο αμφορέα, περίπου φτιαγμένο το 690 π.Χ. Αποδίδεται στο ζωγράφο του Αναλάτου. Έχει ύψος 80 εκατοστά και ενώ βρέθηκε στην Αττική, ο αμφορέας βρίσκεται στο Παρίσι, στο Μουσείο του Λούβρου. Το Αγγείο αποτελούσε προφανώς σήμα σε τάφο νέου της Αττικής στις αρχές του 7ου αιώνα. Στη μεγαλύτερη διακοσμητική ζώνη που περιτρέχει το Αγγείο, μία πομπή με άρματα, πιθανότητα αυτή η πομπή να είναι νεκρική,
κατευθύνεται προς τα δεξιά. Στο λαιμό και σε κάθε όψη του εικονίζεται κάποιος μυθικός πιθανόν χορός από νέες και νέους, που συναντιούνται στο μέσο συνοδευόμενοι από αυλητή. Η αναπαράσταση υποδηλώνει το τέλος της γεωμετρικής εποχής και την αρχή της αρχαϊκής που ακολούθησε. Γύρω στο 625 π.Χ. στην Αθήνα, υπό την επιρροή της κορινθιακής τεχνικής, δημιουργήθηκαν τα μελανόμορφα αγγεία. Ονομάστηκαν έτσι διότι οι μορφές καλύπτονται με στυλπνό μαύρο χρώμα, ενώ η υπόλοιπη επιφάνεια του αγγείου διατηρεί το κόκκινο χρώμα του πυλού. Οι λεπτομέρειες τονίζονται με χάραξη, ενώ άλλα μέρη βάφονται με λευκό χρώμα ή βαθικόκκινο με νεξεδί. Αυτή η τεχνική δημιουργεί τελείως διαφορετικές σχέσεις ανάμεσα στις μορφές και στο βάθος στο οποίο αυτές προβάλλονται. Η Αττική αγγειογραφία άρχισε έτσι να ανταγωνίζεται στη διεθνή αγορά την κορινθιακή. Η μελανόμορφη Αττική αγγειογραφία έφτασε στην ύψιστη τελειότητα με τον Εξοικία, αγγειογράφο και αγγειοπλάστη με φαντασία, ευρηματικότητα και μοναδική τεχνική, ο οποίος δημιούργησε και νέα σχήματα αγγείων. Γύρω στο 525 π.Χ. εμφανίστηκαν τα ερυθρόμορφα αγγεία στο εργαστήριο του Εξοικία από έναν μαθητή του, γνωστό ως ζωγράφο του Αρδοκίδη. Στην τεχνική αυτή, που εξαπλώθηκε ταχύτατα, οι μορφές κρατούν το χρώμα του πυλού, ενώ το βάθος βάφεται μαύρο. Έτσι, ο ζωγράφος μπορεί να αξιοποιήσει το βάθος, τους όγκους και τις επιφάνειες των ανθρώπινων σωμάτων, που είναι άλλωστε και το κυρίαρχο θέμα. Η τεχνική αυτή, με τις πολλές δυνατότητες που παρήχε ως προς τη σύνδεση, τη γραμμή και το σχέδιο, οδήγησε στην καλλιέργεια του σχεδίου και προετοίμασε το έδαφος για την μεγάλη ελληνική ζωγραφική. Εδώ βλέπουμε έναν Αττικό μελανόμορφο αμφορέα. Αποδίδεται στο ζωγράφο του Νέτου. Έχει ύψος 1 μέτρο και 22 εκατοστά, βρέθηκε στην Αθήνα, κάπου στον Κεραμικό και μπορεί κανείς να το δει στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ο πιο γνωστός ζωγράφος μελανόμορφων αγγείων είναι ο ζωγράφος του Νέτου. Πήρε το όνομά του από τον απεικονιζόμενο κένταυρο. Οι μορφές είναι εύρωστες, ρωμαλαίες, ενώ η κίνησή τους αποδίδεται την ώρα της μεγαλύτερης έντασης. Ο 6ος αιώνας π.Χ. είναι η εποχή των ραγδαίων εξελίξεων στον ελληνικό χώρο. Οι πόλεις αναπτύχθηκαν αυτόνομα ως πόλεις-κράτη με τη δική τους πολιτική, οικονομική και κοινωνική δομή. Το ίδιο συνέβη και στις Αποικίες. Στην Ελλάδα, οι πόλεις-κράτη της Αθήνας και της Σπάρτης εξελίχθηκαν σε ισχυρές δυνάμεις. Η πρώτη με κύρια χαρακτηριστικά την αγάπη για τη ζωή και την πρόοδο που οδήγησε στις δημοκρατικές διακυβερνήσεις, ενώ η δεύτερη με τη λιτή και στρατιωτική δομή της κοινωνικής ζωής, με την τυφλή υποταγή στους νόμους που οδήγησε σε μια ολιγαρχική διακυβέρνηση. Στην εικόνα αυτή βλέπουμε έναν Αττικό δίγλωσσο αμφορέα. Αποδίδεται στο ζωγράφο του Αρδοκίδη. Έχει ύψος 58 εκατοστών και μπορεί κανείς να το δει στο Παρίσι και βέβαια στο Μουσείο του Λούβρου. Ο αμφορέας αυτός ονομάζεται δίγλωσσος γιατί μία όψη αποδίδεται με την ερυθρόμορφη και η άλλη με την μελανόμορφη τεχνική. Με την ερυθρόμορφη τεχνική αποδίδεται ο άθλος του Ηρακλή εναντίον του Κερβέρου. Με τη μελανόμορφη αποδίδεται μια διονυσιακή σκηνή. Ανάμεσα σε αυτά που ένωναν τους φαινομενικά διασπασμένους σε πόλεις-κράτη Έλληνες, δηλαδή τα κοινά ήθη και έθιμα, την κοινή θρησκεία, την ίδια γλώσσα, ήταν και η ενότητα στο χώρο της τέχνης και του πνεύματος. Τον 6ο π.Χ. αιώνα, ο άνθρωπος γίνεται το κέντρο όλης της σκέψης και αναπτύσσεται το διδακτικό έπος, όπως είναι η Θεογονία του Ισιώδου, η λυρική ποίηση με τους Σαμφό, Αλκαίο και Σιμονίδη, η φιλοσοφία, αλλά και η αρχιτεκτονική, η ζωγραφική, διαμέσου της αγγειογραφίας και η γλυπτική. Λεπτομέρειες όμως για αυτά θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μην ξεχάσετε, αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάντε ένα like, αφήστε τα σχόλιά σας, τις απορίες σας και στείλτε μας τις προτάσεις σας για έργα τέχνης που θα θέλατε να μάθετε και να ακούσετε. Το πιο σημαντικό, εγγραφή ή αλλιώς subscribe και κλικ στο καμπανάκι. Όσο για την τέχνη, η τέχνη δεν έχει όρια. Είναι ελεύθερη, είναι για όλους και όλοι μπορούν να την κάνουν. Από τον Σκιά, να είστε πάντα καλά και να τα λέτε!